Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Τσούκας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Έρχονται ματάδες γι' αυτό τρέχα, 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 τρέχα. Τρέχα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όσοι με έχετε στο Instagram λογικά ξέρετε τι βίντεο πρόκειται να κάνω σήμερα, αλλά όσοι δεν με έχετε να πάτε να με κάνετε follow, θα είναι κάπου στην οθόνη να πάτε να με βρείτε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να γίνετε διάσημοι YouTubers, να βγάζετε λεφτά, κυρίως οι μικροί ηλικιακά που με βλέπουνε, να σας καλούνε σε events, να έχετε χορηγίες και τέτοια. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ πέρα με τον μικρό μου εαυτό για να σας δείξουμε πώς μπορούμε να γίνουμε διάσημοι YouTuber εν έτη 2019. Αρχικά Γιώργο, πώς είσαι έτσι? Νόμιζα ότι σε είχα ξεχάσει, αλλά τώρα που σε ξαναβλέπω με πας πάρα πολλά χρόνια πίσω. Το ίδιο θα έλεγα και για σένα Γιώργο. Ποτέ δεν με φαντάστηκα 15 κιλά παραπάνω από αυτά που είμαι, χωρίς μαλλί και χωρίς κοπέλα. Αρχικά θέλω να ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες που μπορείς να κάνεις βίντεο στο YouTube. Όπως εξαρτάται σε ποιο κοινό θέλεις να στοχεύσεις. Μπορείς να γίνεις κωμικός και να κάνεις σκετσάκια, μπορείς να γίνεις gamer, μπορείς να γίνεις beauty vlogger που εντάξει νομίζω ότι δεν θα σου πήγαινε αυτό. Μπορείς να γίνεις motivational speaker που να δίνεις συμβουλές δηλαδή σε άλλα άτομα. Μπορείς να γίνεις γυμναστηριακός που ας πούμε αυτά τα κανάλια κάνουν βίντεο με γυμναστική, διατροφές και συμβουλές και μαλακές τέτοιες. Και μπορείς να γίνεις YouTuber κάθετος trapper. Συγγνώμη, το τελευταίο δεν το κατάλαβα, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Οι YouTubers κάθετος trappers είναι μια καινούργια κατηγορία που έχει ενταχθεί στο χώρο του ελληνικού ίντερνετ, δηλαδή στο ελληνικό YouTube, στο ελληνικό community, όπου είναι κάτι παιδιά τα οποία είχαν από μόνα τους απήχηση διότι κάνανε βίντεο σαν και σένα απλά, ώσπου επηρεάστηκαν από την καινούργια εποχή και έχουν ξεκινήσει και κάνουν τατουάζ, φοράνε χρυσά, φλεξάρουν γκόμενες στο Instagram, γιατί δεν έχουν προσωπικότητα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι δικό τους από μόνοι τους. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγάζουν κομμάτια ίδια με τους Αμερικάνους trappers και ισχυρίζονται ότι έχουν την ίδια ζωή και το ίδιο lifestyle με αυτούς. Αυτό μου φαίνεται λίγο βλακεία, γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα παιδί που μεγαλώνει στην Ελλάδα, που η χώρα μας στο μέλλον φαντάζομαι θα είναι μόνο μειονεκτήματα, με ένα παιδί της Αμερικής που είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Εσύ δεν τα έχεις δει αυτά ακόμη, αλλά εγώ έχω την τιμή να τα βλέπω κάθε μέρα. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Επέλεξες την κατηγορία που θέλεις να ακολουθείς στο YouTube? Θα ήθελα να γίνω κωμικός, κάνοντας έξυπνα βίντεο και σκετσάκια που χρειάζονται αρκετή δουλειά και αρκετό μυαλό για να καταφέρεις να τραβήξεις τον κόσμο στο κανάλι σου. Τι λες? Στο μέλλον, αν θες να ξέρεις, αυτό επέλεξες να κάνεις. Άλλωστε, αυτό κάνω κι εγώ τώρα. Αλλά δεν πάει έτσι ακριβώς όπως το περίμενες. Γιατί έκανα κάτι λάθος? Όχι, δεν έκανες κανένα λάθος. Απλώς στο μέλλον έχουν αλλάξει λιγάκι τα πράγματα. Το ίντερνετ δόθηκε σε μικρά παιδιά περίπου 10 χρονών και αυτά καθορίζουν το ποιος θα γίνει διάσημος και το ποιος αξίζει να γίνει διάσημος πλέον, είτε στο YouTube είτε στη μουσική. Μα πώς μπορώ εγώ που είμαι 14 να κάνω κάποιον διάσημο? Οι εταιρείες πλέον δεν κοιτάνε πόσο χρονών είσαι, κοιτάζουν πόσα λεφτά μπορούν να βγάλουν από εσένα. Άλλωστε, η αγάπη σου για ένα ειδωλό για αυτούς είναι χρήματα. Οπότε στοχεύουν σε μικρότερο κοινό όπως εσένα, για παράδειγμα, τα παιδιά στην ηλικία σου τώρα, το 2019. Και έτσι οι εταιρείες βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, το ίδιο και οι YouTubers κάθετος trappers. Ή μόνο οι trappers. Ή γενικά όλη αυτή η σκηνή που καταλαβαίνεις ότι επικρατεί αυτή τη στιγμή, το 2019. Πιστεύεις σαν gamer θα είχα μέλλον? Πάλι καλά που μου το θύμισες. Το gaming community στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ και γενικά στον κόσμο, που σε σημείο έχουν φτάσει μερικά παιδιά να γίνονται εκατομμυριούχοι μόνο και μόνο επειδή παίζουν καλά ένα παιχνίδι. Το αυτό το παιχνίδι λέγεται Fortnite και αυτή τη στιγμή κάνει πάταγο και η εταιρεία, η Epic Games, έχει κάνει ένα πολύ επαγγελματικό τρίκ αυτή τη στιγμή και κατέργησε σε εισαγωγικά το Fortnite και όλα τα πιτσιρίκια έχουν τρελαθεί και έχουν βγει στο Twitter, μπαμπάδες και μητέρες, και λένε τέλος πάντων ότι το παιδί τους έχει πέσει σε κατάθλιψη διότι δεν μπορούν να ξαναπαίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Τελειώ. Ακούγεται πολύ ωραίο. Εσύ έχεις παίξει αυτό το παιχνίδι? Ναι, το έχω παίξει και μάλιστα έχω κάνει δύο βίντεο γι' αυτό. Το ένα είναι ένα gameplay που έπαιξα και καλά ένα challenge, το οποίο το κατέβασα μετά από λίγο καιρό διότι δεν είμαι gamer και το έπαιξα το παιχνίδι γιατί ήθελα να πιάσω προβολές. Δεν αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου που με αυτόν τον τρόπο κορόιδεψα το κοινό μου και επέλεξα να το κατεβάσω. Και έτσι έχω κάνει μόνο ένα βίντεο το οποίο συμμετείχα σε έναν διαγωνισμό πιο παλιά που έπαιζα Fortnite, το οποίο είναι vlog και το έχω αφήσει διότι είναι vlog με θέμα το Fortnite. Οπότε
δεν είναι τόσο πολύ gaming video, γιατί αγγίζει και λίγο τα όρια του vlog. Wow, στο μέλλον έχω αλλάξει τόσο πολύ και είμαι καλύτερος από ό,τι είμαι τώρα. Πιστεύεις ότι είσαι ο μόνος που το χρησιμοποίησε αυτό το παιχνίδι για προβολές? Φυσικά και δεν αισθάνομαι άσχημα. Έτσι κι αλλιώς το 2019 είναι η εποχή των προβολών και της ψευτιάς. Όσο λιγότερο καλό είσαι σε αυτό που κάνεις, τόσο περισσότερο απήχης έχεις. Παλιά, αν θυμάσαι, ο Τζέρεμι, ο 2J και αυτοί ρίχναν πάρα πολύ δουλειά στα βίντεο τους, γι' αυτό κιόλας αναγνωρίζει και το ταλέντο τους. Τώρα, όσο λιγότερη δουλειά ρίχνεις στα βίντεο, άλλο τόσο περισσότερο απήχηση έχεις και οι εταιρείες θέλουν να συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί σου, διότι έχεις πάρα πολλά νούμερα και ξέρουν ότι μπορεί να βγάλουν λεφτά από εσένα και εσύ αντίστοιχα από αυτούς. Οπότε, ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον και κοιτάει ποιος ανέβει πρώτος. Έτσι κι αλλιώς, δεν είμαι ο μόνος που εκμεταλλεύτηκε το βίντεο. Πάρα πολλοί YouTubers το έχουν γυρίσει σε gaming και από εκεί πέρα που κάναν βίντεο σαν και εμένα έχουν ξεκινήσει να κάνουν gaming βίντεο το Fortnite και αυτή τη στιγμή μπορεί να τους πέρναγα εγώ κάποτε σε subscribers και τώρα με περνάνε εκείνοι κατά χιλιάδες. Μα καλά, έχει πέσει ο Τζέρεμι σε προβολές. Κι όμως έγινε, ούτε κι εγώ το περίμενα. Εσύ πώς θα πας με το YouTube? Συγκεκριμένα, εγώ έχω επιλέξει τον δύσκολο δρόμο και προτίμησα να κάνω κωμικά βίντεο σε φάση σκετσάκια και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία θέλουν δουλειά και πάρα πολύ κόπο και πολλές ώρες εργασίας για το σενάριο, το οποίο στις μέρες μας δεν αναγνωρίζεται εύκολα, διότι όπως είπα και πιο πάνω, όσο πιο λιγότερη δουλειά ρίχνεις, τόσο πιο πολύ απήχηση θα έχει. Τα περισσότερα δεκάχρονα πλέον στις μέρες μας προτιμά να δουν gaming video και challenges όπου τα περισσότερα είναι clickbait, αλλά δεν τους νοιάζει διότι δεν το καταλαβαίνουν. Το ελληνικό κοινό ακούγεται τόσο χαζό μετά από 6 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα και το χειρότερο είναι ότι έχουμε μέλλον ακόμη και η κατάσταση χειροτερεύει αντί να καλυτερεύει, δηλαδή αντί να φτιάχνει το κοινό και να ξυπνάει και να το καταλαβαίνει. Και εσύ, αφού δεν έχεις την απήχηση που θέλεις, γιατί συνεχίζεις να κάνεις βίντεο? Που λες, έχω μάθει να μην παρατάω κάτι που γουστάρω να κάνω, γιατί αυτοί δεν γουστάρουν να το κάνουν, απλώς το κάνουν είτε από συνήθεια, είτε για να κάνουν refresh το όνομά τους στο YouTube και γενικά να μπορούν οι χορηγοί να τους χορηγούν ακόμη ώστε να βγάζουν και αυτοί λεφτά, για να μπορούν, ας πούμε, να κάνουν βίντεο clickbait ώστε το κοινό στην ηλικία σου να μπορεί να συνεχίζει να βλέπει τα βίντεο. Μα καλά, τα δεκάχρονα που λέει συνέχεια δεν έχουν καταλάβει ότι τους χρησιμοποιούν και ότι είναι ψεύτικοι ή πιο πολλοί? Πίστεψέ με, δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται. Είμαι λίγο απογοητευμένος με το YouTube, το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Ξέρω ακριβώς πώς το έχεις στο μυαλό σου, διότι είμαστε ακριβώς το ίδιο άτομο. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν έχω και πάρα πολλή εμπειρία πάνω σε αυτό. 1,5 χρόνο το κάνω. Απλώς πλέον μπορώ να μπω στο σκεπτικό ενός YouTuber που θέλει να βγάλει λεφτά και να μένει στην επικαιρότητα συνέχεια. Εμείς στο μέλλον βγάζουμε λεφτά από αυτό? Ούτε ένα ευρώ. Έχουμε καμιά χορηγία? Μα ούτε για πλάκα. Γιατί όμως έτσι? Γιατί δεν έχω την πιο εμπορική φάτσα για τα μικρά παιδιά, ούτε έχω την ανάλογη απήχηση ώστε να με χορηγήσουν εταιρείες για να διαφημίσω κάποιο προϊόν από αυτές. Θα ήθελα να δω πώς θα ήταν ο μελλοντικός μου εαυτός. Μα εγώ είμαι ο μελλοντικός εαυτός. Θα ήθελα να δω την καλύτερη έκδοση. Ρε. Thank you.